Για χαρά. Πήρε ο Κουφοντίνας άδεια και έγινε της κακομοίρας. Γιατί και πώς και ξέρω εγώ τι. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν έπρεπε να πάρει άδεια στον αιώνα τον Άπαντα. Να είμαστε εξηγημένοι. Όχι μόνο αυτός, όλοι οι 17 Νοέμβρη, όχι μόνο οι 17 και όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις. Διότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς και έχουν όποιο δικαίωμα θέλουν να αναμετρηθούν στην πολιτική και να πούν. Το να έρθει να σκοτώνει όποιον δεν γουστάρει, δεν το δέχομαι. Όποιο δεν δέχομαι, να έρθει να μου σπάσει το μαγαζί, το κρεοπωλείο μου, γιατί εσύ δεν σου αρέσει το κρέας και θέλει να επιβάλλει και σε μένα να μην τρώω κρέας. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Επίσης, αυτό που αρνούμε να δεχτώ είναι ότι η αποσυμφόρηση των φυλακών, τα ευεργικές, οι ευεργετικές αυτές διατάξεις, αν θέλετε, όλο αυτός ο νόμος έγινε την αποσυμφόρηση των φυλακών. Καλά ρε μάγκες, δεν βλέπανε τόσο καιρό, τόσα χρόνια πριν, 10-15, ότι θα αυξηθεί ο πληθυσμός των κρατουμένων να φτιάξετε μια καινούρια, δύο καινούριες φυλακές. Λίγο μυαλό. Τώρα, δεν δέχομαι επίσης αυτό που πολλοί λένε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την τρομοκρατία. Δεν το δέχομαι, δεν θέλω να το δεχτώ. Να το βάλω ερωτικά, δεν θέλω να το δεχτώ ότι είναι αυτό. Παρόλο που, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, θυμάστε τη δήλωση, οι παλαιότεροι θυμάστε τη δήλωση του Θοδωράκη, νομίζω όταν σκότωσε 17 Νοέμβρη τον Μάλιο, τον βασανιστή, να του φιλήσω το χέρι αυτού που τον σκότωσε. Θεία δίκη, να του φιλήσω το χέρι. Να μην ξεχνιόμαστε πάλι ότι οι διάφοροι που ήρθαν από τη ΣΥΡΙΖΑ, σημερινοί βουλευτές και στελέχοι, και πήγανε ως μάρτυρες υπέρ της 17 Νοέμβρη. Αυτά έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν λέω ότι όλοι και δεν, ότι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, ξέρω εγώ τι, γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω, και αυτό το δέχομαι ότι δεν είναι έτσι, αλλά δεν μπορώ και να ξεχάσω. Έπρεπε ο Κουφοντίνας να πάρει άδεια. Όχι. Διότι ο Κουφοντίνας αποφάσισε με το έτσι γουστάρο ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Και μπορεί με να έχει δικαιώματα ως κρατούμενος, αλλά έχω και εγώ δικαιώματα ως πολίτης. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και αν ήταν στο χέρι μου, καταρχήν αν ήθελα να αποσυμφορήσω και ήταν στο χέρι μου, θα ξεκίνηγα μα οικονομικά εμπειρήματα. Κατευθείαν στον τρομοκράτη θα πας. Ο οποίος μπορεί να σου μην έρθει και μπορεί και να μην σου έρθει, όπως ο Ξηρός, όπως η Ρουπακιά, όπως οι άλλοι, ο άλλος ο φίλος της, πώς λεγόταν, ο σύντροφός της, δεν θυμάμαι πια το όνομά του, οι οποίοι πήραν τις άδειες και μην τον είδατε και μην τον ανταμώσατε και κάναν πάλι εγκλήματα. Από εκεί ξεκινάς, όπως και στο ποινικό δίκαιο. Όλοι αυτοί οι εγκληματίες που βγήκανε, κάναν έγκλημα και τους ξαναπιάσανε. Δεν μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πιο απλό. Γι' αυτό λένε πολλοί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει, δεν το πιστεύω, όπως είπα και πριν και γιατί. Οπότε, εγώ λέω το εξής, δεν είναι δυνατόν όποιος γουστάρει να έρχεται να δολοφονεί, είτε ξένος, είτε Έλληνας, είτε πρεζάκιας, είτε τρομοκράτης και μετά να ζητάει και δικαιώματα από την πολιτεία. Γιατί θα ρωτήσω κι εγώ, ρε μπαγάσα, για να μην πω κάποια άλλη γλώσσα και δεν ξέρω ποιος βλέπει το βίντεο αυτό, εμείς δεν είχαμε δικαιώματα. Τώρα σε σκέφτηκε στα δικά σου στη φυλακή. Του πατέρα μου, παράδειγμα, του φίλου μου, του ξαδέλφου μου, του συζύγου μου, της συζύγου μου, αυτά όλα τα θύματα δεν είχαν δικαιώματα. Γι' αυτό δεν θέλω, αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα έβγαιναν ποτέ από τη φυλακή, όποιος είχε να κάνει με τέτοια σοβαρά και βαριά εγκλήματα, ειδικά της τρομοκρατίας. Τα ξέρανε, θα τους πάρουν 4 και ο παπάς 5. Και εγώ ως έκτος σας λέω για χαρά.